με απόφαση του Υπουργού Εθνική Άμυνας Νικουδένδια, το κακό αντίγραφο του άγνωστου στρατιώτη, ιδέα του πρώην αρχηγού για εθά απόστρα του Κωνσταντινού αφαιρείται από το χώρο, γιατί πολύ απλά δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξη στο πλαίσιο τη ανάπλαση του περιβάλλοντο χώρου του κύριου χώρου του Υπουργείου. Ο απόστρατο Κωνσταντίνο Φλόρο, εκνευρισμένο, διέρευσε σε φιλικό του έντυπο ότι έβρισε τον ίνα αρχηγό Γεεθά για την απόφαση αυτή. Και γενικά στο Υπουργείο ασχολούνται ακόμα με έναν κατά τεκμήριο αποτυχημένο αρχηγό Γεθά, ο οποίο εξακολουθεί και ταλαιπωρεί το στράτευμα. Άλλωστε, τι να πρωτοθυμηθούμε για τον Κωνσταντινοφλόρο, το φιάσκο του Ορουτς Ρέις, το περιεχόμενο με το θέμα των υποκλοπών με τι μεζονέτε του Παπάγου, την ανατείναξη των πυρομαχικών της 111 πτέρυγας μάχη, το βύθισμα του μεγαλύτερου μέρους της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο, ή μήπω το μακελιό με τους πέντε Έλληνε νεκρού στην αποστολή του ΓΕΘΑ στη Λιβύη, για το οποίο φέρει ακέραιη ευθύνη.